έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Γιώργο Σταθάκη, ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο για την συγκεκριμένη εκδήλωση. Είναι και ο βασικός ομιλητής. Κύριε Σταθάκη, καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε κοντά μας. Καλησπέρα και σε εσάς. Κύριε Σταθάκη, έχουμε λοιπόν ένα νέο νόμο. Το πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται εδώ έχει να κάνει αυτός ο νόμος με κάτι καινούργιο ως προς την ίσπραξη μόνο ή έρχεται να διαμορφώσει ένα καινούργιο περιβάλλον και να βάλει τέλος σε παθογένειες πολλών ετών? Νομίζω ότι ισχύει το δεύτερο, διότι ο νόμος κάνει τρία πράγματα. Πρώτον, τακτοποιεί το θέμα των αυθαιρέτων, εισάγοντας όμως για πρώτη φορά και κοινωνικά κριτήρια και μικρότερα πρόστιμα, προκειμένου να διευκολύνει την τακτοποίηση. Το δεύτερο που κάνει όμως είναι απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης των νέων κτηρίων, διαχωρίζοντας την αδειοδότηση από τον έλεγχο. Οι πολεοδομίες θα δίνουν τις άδειες για τα χτίσματα από τούδε και φεξής, αλλά θα ελέγχονται σε επίπεδο περιφέρειας πλέον. Εκεί θα είναι ο ελεκτικός μηχανισμός. Σε μια προσπάθεια να εκλείψει η παθογένεια που υπήρχε όταν η πολεοδομία έκανε και τις δύο δουλειές ταυτόχρονα με πολλά προβλήματα. Και ταυτόχρονα ο έλεγχος διαχέεται στα διάφορα στάδια κατασκευής μιας οικοδομής στους ιδιώτες πολιτικούς μηχανικούς, που είναι όμως το μητρό ελεγκτών περιβάλλοντος. Ξέρετε, άρα, ναι, ουσιαστικά απλοποιούμε και το τρίτο που κάνει είναι ότι τα νέα πρόστιμα είναι πολύ ψηλά σε μια προσπάθεια να αποθαρρυνθεί η επέκταση αυτού του φαινομένου. Ξέρετε, υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία θα σας θέσουν σε πολύ λίγη ώρα και οι μηχανικοί της Ανατολικής Κρήτης και όχι μόνο όσοι βρίσκονται σε αυτό το διάλογο. Σε ό,τι έχει να κάνει καταρχήν με την υπηρεσία ελέγχου την οποία βάζεται σε αυτό το νομοσχέδιο. Εκείνο το οποίο λένε ότι επί της ουσίας πρόκειται για μια υπηρεσία αντίστοιχη των Ράμπο εντός εισαγωγικών του Υπουργείου Οικονομικών. Μια υπηρεσία όμως στην οποία υπάρχουν κενά στο πώς θα στελεχωθεί. Από ποιες υπηρεσίες, με ποια νέα δεδομένα, την ώρα που οι υπηρεσίες της πολεοδομίας έρχονται να λειτουργήσουν με λίγο προσωπικό? Το περιφερειακό παρατηρητήριο που θα κάνει τον έλεγχο όντως θα χρειαστεί μια μεθοδική προσέλκυση προσωπικού. Θα γίνει με δύο τρόπους, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο ένας θα γίνει μετατάξεις εντός του δημόσιου συστήματος και ο δεύτερος με νέες προσλήψεις. Οι πόροι που διαθέτει η συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπως ξέρετε, θα χρηματοδοτηθούν από τα πρόστιμα, το 25% θα πηγαίνει προς αυτή την υπηρεσία και θα υπάρξει φυσικά, καθώς θα αναπτύσσονται, και όλοι οι απαραίτητοι πόροι προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν, γιατί είναι ο καθοριστικός κρίκος στην όλη διαδικασία. Άρα το 25% από τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων και από όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται θα πηγαίνει σε αυτή την υπηρεσία. Το ερώτημα, κύριε Υπουργέ, είναι... Σε αυτό την υπηρεσία. Ναι, το ερώτημα, κύριε Υπουργέ, είναι τα υπόλοιπα χρήματα πού θα πηγαίνουν από την τακτοποίηση αυθαιρέτων, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν έχει απαντηθεί. Το 25% θα πηγαίνει στο Δήμο και το 50% θα πηγαίνει στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου και στο Πράσινο Ταμείο. Άρα θα είναι τέσσερις πλέον οι αποδέκτες αυτών των πόρων, 25-25, και οι κεντρικές υπηρεσίες μαζί και το Πράσινο Ταμείο που θα παίρνουν το υπόλοιπο 50%. Μιλώντας με τους αυθαιρετούχους, κύριε Υπουργέ, όλο αυτό το διάστημα και όσο ο νόμος βρισκόταν σε διαβούλευση, αλλά και τώρα που υπάρχει, εκείνο το οποίο έλεγαν είναι ότι δεν δίνεται λύση στις εξαδιαιρέτου ιδιοκτησίες. Ότι δεν δίνεται επί της ουσίας μια λύση οριστική. Συμφωνείτε εσείς σε αυτό? Μιλάνε για ένα μπέρδεμα το οποίο κυρίως έχει νομικά χαρακτηριστικά, όμως παραμένει μπέρδεμα. Σε αυτό έχουν απόλυτο δίκιο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να επιληθεί, διότι ένα νομοσχέδιο, όπως ξέρετε, για τη χωροταξία ή την πολεοδομία δεν μπορεί να εμπλακεί σε θέματα που ανήκουν στον αστικό κώδικα και στα θέματα ιδιοκτησίας. Ήταν αδύνατο, εξαντλήσαμε όλες τις νομικές δυνατότητες που υπήρχαν, γίναν όλες οι απαραίτητες διαβουλεύσεις, η απάντηση ήταν κατηγορηματικά αρνητική.
Φαντάζεστε και φαντάζομαι ότι θα οποιαδήποτε εμπλοκή μας με τα ιδιοκτησιακά του νομοσχεδίου θα οδηγούσε στο νομοσχέδιο να πέσει. Στη συνέχεια, κάτι το οποίο νομίζω κανείς δεν θα το ήθελε. Άρα, ναι, μεν έχουν δίκιο. Υπάρχουν όντως προβλήματα τα οποία είναι δύσκολο να επιληθούν στο ιδιοκτησιακό. Απ' την άλλη, δεν υπήρχε καμία νομική δυνατότητα να αγγίξουμε το ιδιοκτησιακό όπως προβλέπεται από το νομικό μας σύστημα. Να πάμε και στα τιμολόγια της ΔΕΗ, κύριε Υπουργέ, με την ευκαιρία της συνομιλίας μας. Είπατε ότι δεν θα υπάρξουν νέες αυξήσεις στα τιμολόγια. Πώς μπορείτε αυτό να το διασφαλίσετε στους καταναλωτές οι οποίοι μας ακούν αυτή τη στιγμή και είναι ένα θέμα που τους καίει? Νομίζω ότι είναι σαφής η τοποθέτησή μου. Δεν θα υπάρξει καμία απολύτως αύξηση στο ρεύμα. Τα θέματα που έχουν συσσωρευτεί από το παρελθόν, το χρέος δηλαδή που είναι προς τη ΔΕΗ από τα παλιά οίκο μέχρι το 2015, από το 2011 έως το 2015, αυτά γίνονται ενέργειες να ενταχθούν σε δημόσια στήριξη από τον προϋπολογισμό και φτιάχνουμε ένα σχέδιο πώς θα αποπληρωθούν σε βάθος χρόνου προκειμένου να μην θυγούν τα τιμολόγια του ρεύματος. Είμαι κατηγορηματικός και σας διαβεβαιώ ότι όλες οι λύσεις που από τις οποίες κινδύνευε μια πιθανή αύξηση, μαζί και οι αλλαγές που θα κάνουμε στα οίκο από τούδε και εφεξής, για να μην επιβαρύνονται οι καταναλωτές απότομα με μεγάλες αυξήσεις μόλις περάσουν ένα όριο κατανάλωσης, όλα αυτά εντάσσονται σε μια προσπάθεια να υπάρξει καμία αύξηση στο ρεύμα και ταυτόχρονα είναι δικαιότερη κατανομή το κυρίως ορισμένο χρεώσεων όπως τα οίκο στους καταναλωτές. Κύριε Υπουργέ, τώρα με αφορμή τις δύο επενδύσεις, Ελντοράντο και Ελληνικό, η αξιωματική αντιπολίτευση σας καταλογίζει από επένδυση. Τι απαντάτε στην αντιπολίτευση? Για το μεν, για τη μεν Ελντοράντο επιλέξαμε τη διαιτησία. Αντί να σέρνονται τα προβλήματα, όλες οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στο δημόσιο και την Ελντοράντο με βάση τη σύμβαση του 2006 θα επιληθούν στη διαιτησία. Η διαιτησία ξεκίνησε πριν από 10 ημέρες. Θα τελειώσει σε 3 μήνες, 30 Ιανουαρίου δηλαδή. Νομίζω ότι όσο διαρκεί η διαιτησία και το δικαστήριο δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουν καμία απολύτως δήλωση. Για το ελληνικό, νομίζω ότι το ελληνικό έχει πάρει πλέον ένα δρόμο πολύ σαφή, συγκεκριμένο. Είναι η αναθεωρημένη συμφωνία όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή και η συμφωνία που έχουν επακολουθήσει από τις δύο πλευρές. Έχουν μπει σε ένα δρόμο, θεωρώ ότι θα προχωρήσει η επένδυση αυτή έτσι όπως έχει συμφωνηθεί με βάση το νόμο της Βουλής και αυτό που επακολούθησε. Δεν σας προβληματίζει το γεγονός, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχουν εργαζόμενοι όπως στην Ελντοράντο, οι οποίοι είναι περίπου 500 με 600, οι οποίοι μένουν στο δρόμο? Κανείς δεν μένει στο δρόμο. Οι σκουριές, όπως ξέρετε, είναι να γίνουν το 2021-2022. Οι υποτιθέμενες εκκρεμείς αδειοδοτήσεις δεν αφορούν έργα, αφορούν έργα του 2021-2022. Δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα. Διασφαλίζονται δηλαδή οι θέσεις εργασίας που είχαν συζητηθεί? Οι θέσεις εργασίας είναι διασφαλισμένες. Εκτός εάν η εταιρεία κάνει δικές της απολύσεις, αλλά αυτό δεν αφορά νομίζω εμάς. Έτσι όπως είναι όλο το σύστημα, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να υπάρξουν απολύσεις. Μάλιστα. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω τώρα, κύριε Υπουργέ, και για το πολιτικό κλίμα των ημερών. Είναι ιδιαίτερα βαρύ. Είναι βαρύ από τη μια γιατί υπάρχει ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο οποίος έχει πάρει μια 48-ωρη άδεια, και από την άλλη γιατί τα Paradise Papers βρίσκονται στο προσκήνιο. Να ξεκινήσουμε όμως με την άδεια την οποία πήρε ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Ένα σχόλιο από εσάς, ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, γιατί το θέμα έχει πάρει και πολιτικές προεκτάσεις. Νομίζω ότι δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτά που έχουν υποθεί επίσημα από την κυβέρνηση. Οπότε θα διατηρήσω την σε ερωτήσεις σας στο θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων μου. Άρα ούτε για τα... Καλύπτομαι πλήρως από αυτά που υπόθηκαν ούτε κυβέρνηση. Για τα Paradise Papers, δηλαδή έχετε και να προσθέσετε κάτι. Και για τα Paradise Papers. Δεχτώ. Εντάξει, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ.